Φανταστείτε ότι καλείτε κάποιον σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του γαλαξία. Σας ακούγεται τρελό, ε? Σύντομα όμως μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος για να το κάνετε. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου προτείνουν τη χρήση των κβαντικών ιδιότητων του φωτός για τη μετάδοση μηνυμάτων στο διάστημα, με την κωδικοποίηση διαδικού κώδικα στην κβαντική κατάσταση των φωτονίων, αντί να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι όπως το πλάτος ή η συχνότητα. Αν και αυτά τα μηνύματα δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, η απόσταση που μπορούν να διανύσουν δεν είναι περιορισμένη με τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας περιορίζεται από την τρέχουσα μηχανική και τις τεχνολογικές δυνατότητές μας και δεν έχουμε φτάσει ακόμα ως εκεί. Η επικοινωνία με εξωγήινα όντα είναι μια πολύ συζητημένη έννοια και προκαλεί αμφιβολίες σε πολλούς ανθρώπους. Είναι απίθανο να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί αν επικοινωνήσουμε με έξυπνα εξωγήινα όντα και ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της επαφής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία πρακτική εμπειρία σχετικά με την επικοινωνία με εξωγήινους. Η εξωγήινη ζωή μπορεί να έχει διαφορετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές αντιλήψεις από αυτές που έχουμε στη Γη. Επομένως, αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο ότι η επαφή με εξωγήινα όντα μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι μπορεί να είναι εχθρικά προσκύμενοι και να μας επιτεθούν, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η επαφή με εξωγήινα όντα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο ειρηνική εποχή για την ανθρωπότητα. Η έρευνα για το σήμα WOW, παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει, παραμένει ένα ανοιχτό μυστήριο και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του κοινού εδώ και δεκαετίες. Πολλές θεωρίες έχουν προταθεί για την προέλευση αυτού του σήματος, αλλά καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η συστοιχεία τηλεσκοπίων Allen που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνια είναι ένα από τα πιο προηγμένα ραδιοτηλεσκόπια στον κόσμο. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται εσείς στη συστοιχεία τηλεσκοπίων Allen επιτρέπει στους επιστήμονες να αναλύουν μεγάλη έκταση του σύμπαντος σε λίγο μόλις χρόνο. Η συστοιχεία αποτελείται από 42 κεραίες, αλλά οι επιστήμονες ελπίζουν να αυξηθεί αυτός ο αριθμός στο μέλλον. Η έρευνα για το σήμα WOW και η αναζήτηση εξωγήινης ζωής είναι σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Η επίτευξη επικοινωνίας με εξωγήινους, αν υπάρχουν, θα μπορούσε να έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα και στην κατανόηση αυτής. Γιατί όμως έχουμε μονή με τους εξωγήινους και την επικοινωνία μαζί τους? Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της ανθρωπότητας στον τομέα της αστρονομίας και της διαστημικής έρευνας. Η NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για να αναζητήσουν ενδείξεις ζωής στον Άρη και άλλους πλανήτες και δορυφόρους στο ηλιακό μας σύστημα, καθώς και για να αναζητήσουν εξωγήινη ζωή στο ευρύτερο σύμπαν. Όπως αναφέρεται, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας με εξωγήινες ζωές, αν υπάρχουν. Η κβαντική επικοινωνία, η οποία βασίζεται στη χρήση της κβαντικής μηχανικής για να μεταφέρει πληροφορίες, είναι μία από τις πιο δυνατές μεθόδους επικοινωνίας. Η επικοινωνία με εξωγήινους είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει κανένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας με εξωγήινους, αλλά η επιστημονική κοινότητα έχει προτείνει μερικές ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε αν υπάρχουν. Ένας τρόπος επικοινωνίας που έχει προταθεί είναι η αποστολή μηνυμάτων στο διάστημα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση τεράστιων δορυφόρων ή ακόμα και αποστολής ειδικών μηνυμάτων με κάποιο διαστημόπλοιο που θα πρέπει να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που έχει προταθεί βασίζεται πάνω στο σημερινό μας θέμα, την κβαντική επικοινωνία. Την αποστολή μηνυμάτων μέσω δηλαδή κβαντικής επικοινωνίας. Η κβαντική επικοινωνία βασίζεται στη χρήση των κβαντικών καταστάσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στα μηνύματα να φτάνουν στον προορισμό τους γρηγορότερα από ότι με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν πριν από την εφαρμογή της σε πραγματικές καταστάσεις. Πρώτον, η κβαντική τηλεμεταφορά απαιτεί συσκευές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και πολύπλοκες στο να λειτουργήσουν. Δεύτερον, οι μεταδιδόμενες κβαντικές πληροφορίες πρέπει να προστατευτούν από τυχαίες διαταραχές όπως η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ή η κλοπή από έναν απέναντι ακροατή. Τέλος, η κβαντική τηλεμεταφορά απαιτεί ότι οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη για να λειτουργήσουν, οπότε η επικοινωνία με εξωγήινους απαιτεί την τοποθέτηση τέτοιων συσκευών κοντά στον προορισμό μας.
Ωστόσο, εάν επικοινωνούσαμε με νοήμονες εξωγήινους, η προφορική γλώσσα ίσως να μην ήταν αρκετή. Οι εξωγήινοι μπορεί να έχουν διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και διαφορετικά εύρη συχνοτήτων που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν. Για παράδειγμα, αν επικοινωνούσαμε με εξωγήινους μέσω ραδιοκυμάτων, θα χρειαζόμασταν να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία συχνοτήτων που είναι κατάλληλες για αυτό το μέσο επικοινωνίας. Επιπλέον, εάν επικοινωνούσαμε με έξυπνους εξωγήινους, θα χρειαζόμασταν μια κοινή γλώσσα, ένα σύστημα κωδικοποίησης για να μπορούμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλο. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς δεν ξέρουμε τίποτα για τις γλώσσες που μπορεί να χρησιμοποιούν οι εξωγήινοι. Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει διάφορα μοντέλα για το πώς μπορεί να επικοινωνήσουμε με εξωγήινους που βασίζονται σε διαφορετικά σενάρια και υποθέσεις. Η επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά και γλωσσικά εμπόδια. Οι εξωγήινοι μπορεί να έχουν εξελιχθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εμάς και να έχουν αναπτύξει διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και αντίληψης. Επιπλέον, ακόμα και αν έχουν αναπτύξει μορφές επικοινωνίας που μπορούν να αντιληφθούμε, η διαφορά στην αντίληψη και στον πολιτισμό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα επικοινωνίας και κατανόησης. Οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμα αυτό το ζήτημα και δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτό. Η φυσική είναι μια κοινή γλώσσα που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και τις εξωγήινες πολιτισμικές κοινότητες. Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν το σύμπαν μας είναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας και μπορούν να κατανοηθούν μέσω των μαθηματικών. Έτσι, οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά για να επικοινωνήσουν με άλλες πολιτισμικές κοινότητες και να μοιραστούν τη γνώση τους για το σύμπαν. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα η αντίληψη των εξωγήινων να διαφέρει από τη δική μας ακόμα και με τη χρήση μαθηματικών και επιστημονικών δεδομένων. Όπως και στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, έχετε δίκιο, οι ανθρώπινες επιθυμίες και οι σκέψεις μας είναι διαφορετικές από αυτές των ρομπότ. Τα ρομπότ είναι προγραμματισμένα να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, ενώ οι άνθρωποι έχουν πολλές διαφορετικές επιθυμίες και σκέψεις και μπορούν να λάβουν αποφάσεις με βάση τον περίπλοκο συνδυασμό παραγόντων όπως η εμπειρία, οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους. Παρ' όλα αυτά, τα ρομπότ μπορούν να προσομοιώσουν την ανθρώπινη σκέψη και τη συμπεριφορά σε ορισμένο βαθμό. Μπορούν να είναι προγραμματισμένα να αντιδρούν σε διαφορετικές καταστάσεις με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν και να αναπαραστήσουν πολλαπλές ανθρώπινες συμπεριφορές. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται συνεχώς και αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι όχι μόνο πιο αποτελεσματική αλλά και πιο εξελιγμένη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, η εξωγήινη ζωή μπορεί να έχει μια διαφορετική βάση βιολογικού μορίου, όπως για παράδειγμα το πυρίτιο, το αζωτούχο οξυγόνο ή το πλήθος άλλων χημικών στοιχείων που υπάρχουν στο σύμπαν. Επίσης, η εξωγήινη ζωή μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες και προσαρμογές από αυτές που βιώνουμε εμείς, ενώ μπορεί να αντιδρά διαφορετικά σε συνθήκες του περιβάλλοντός της. Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής είναι μια σημαντική προσπάθεια να μας βοηθά και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το σύμπαν και τη θέση μας αυτό. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αναζήτηση αυτή είναι πολύπλοκη και υπάρχουν ακόμα πολλά άγνωστα στοιχεία και μυστήρια που περιβάλλουν τη ζωή στο σύμπαν. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.